Καθημερινά Λόγια του Θεού. Το έργο του εξευγενισμού αποσκοπεί κυρίως στο να οδηγήσει στην τελείωση την πίστη των ανθρώπων. Στο τέλος, αυτό που επιτυγχάνεται είναι να φτάσεις σε μια κατάσταση όπου θέλεις να φύγεις, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς. Κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι ικανοί να έχουν πίστη, παρόλο που στερούνται και της παραμικρής ελπίδας. Και οι άνθρωποι δεν έχουν πια ελπίδες για τις ίδιες τους τις μελλοντικές προοπτικές. Μόνο εκείνη τη στιγμή θα ολοκληρωθεί ο εξευγενισμός από τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει ακόμη στο στάδιο να ταλαντεύεται μεταξύ ζωής και θανάτου και δεν έχει γευτεί τον θάνατο. Άρα ο εξευγενισμός δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ακόμη και εκείνοι που βρίσκονταν στο στάδιο των παρόχων υπηρεσιών δεν είχαν εξευγενιστεί στον υπέρτατο βαθμό. Ο Ιώβ υποβλήθηκε σε ακραίο εξευγενισμό και δεν είχε πού να στηριχτεί. Οι άνθρωποι πρέπει να υποβάλλονται σε εξευγενισμούς έως του σημείου που δεν έχουν καμία ελπίδα και πουθενά να στηριχτούν. Μόνο αυτός είναι αληθινός εξευγενισμός. Κατά την εποχή των παρόχων υπηρεσιών, αν η καρδιά σου ήταν πάντα γαλήνια ενώπιον του Θεού και αν ό,τι κι αν έκανε αυτός και όποιο κι αν ήταν το θέλημά του για εσένα, εσύ πάντοτε υπάκουγες στις διευθετήσεις του, τότε στο τέλος θα καταλάβαινες όλα όσα είχε κάνει ο Θεός. Υποβάλλεσαι στις δοκιμασίες του Ιώβ και ταυτόχρονα υποβάλλεσαι στις δοκιμασίες του Πέτρου. Όταν ο Ιώβ δοκιμάστηκε, παρέμεινε ακλόνητος στη μαρτυρία του και στο τέλος του αποκαλύφθηκε ο Ιεχωβά. Μόνο αφού παρέμεινε ακλόνητος στη μαρτυρία του, ήταν άξιος να δει το πρόσωπο του Θεού. Γιατί λέγεται «Εγώ κρύβομαι από τη γη της ακαθαρσίας, αλλά φανερώνομαι στην Αγία Βασιλεία». Αυτό σημαίνει πως μόνο όταν είσαι Άγιος και παραμένεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου, μπορείς να έχεις την αξιοπρέπεια να δεις το πρόσωπο του Θεού. Αν δεν μπορείς να παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου για Αυτόν, δεν έχεις την αξιοπρέπεια να δεις το πρόσωπό Του. Αν υποχωρήσεις ή κάνεις παράπονα κατά του Θεού εν όψη των εξευγενισμών, αποτυγχάνοντας έτσι να παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου για Αυτόν και καταντώντας περίγελος του σατανά, τότε δεν θα κερδίσεις την εμφάνιση του Θεού. Αν είσαι σαν τον Ιώβ, που εν μέσω των δοκιμασιών καταράστηκε την ίδια του τη σάρκα, δεν έκανε παράπονα κατά του Θεού και ήταν σε θέση να νιώθει απέχθεια για την ίδια του τη σάρκα, δίχως να παραπονεθεί ή να αμαρτήσει μέσω του λόγου του, τότε θα παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου. Όταν υποβάλλεσαι σε ορισμένο βαθμό εξευγενισμού και εξακολουθείς να μπορείς να είσαι σαν τον Ιώβ, πλήρως υπάκουος ενώπιον του Θεού και δίχως άλλες απαιτήσεις από Αυτόν ή τις δικές σου αντιλήψεις, τότε ο Θεός θα σου εμφανιστεί. Τώρα ο Θεός δεν σου εμφανίζεται, επειδή έχεις πάρα πολλές δικές σου αντιλήψεις, προσωπικές προκαταλήψεις, εγωιστικές σκέψεις, ατομικές απαιτήσεις, συμφέροντα της σάρκας και δεν είσαι άξιος να δεις το πρόσωπό Του. Αν έβλεπες τον Θεό, θα Τον μετρούσες μέσω των δικών σου αντιλήψεων και τότε εσύ θα ήσουν αυτός που θα Τον σταύρωνε. Αν σε βρουν πολλά πράγματα που δεν συνάδουν με τις αντιλήψεις σου, κι όμως είσαι σε θέση να τα παραμερίσεις και να γνωρίσεις τις ενέργειες του Θεού μέσω των πραγμάτων αυτών,
και αν εν μέσω των εξευγενισμών αποκαλύψεις ότι η καρδιά σου είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό, τότε έτσι παραμένεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου. Αν το σπιτικό σου είναι ήρεμο, απολαμβάνεις τις ανέσεις της σάρκας, δεν σε διώκει κανείς και οι αδελφοί και οι αδελφές σου στην εκκλησία σε υπακούν, μπορείς τότε να επιδείξεις ότι η καρδιά σου είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό. Μπορούν αυτές οι συνθήκες να σε εξευγενήσουν. Μόνο μέσω του εξευγενισμού μπορεί να φανεί η αγάπη σου για τον Θεό και μόνο μέσω συμβάντων που δεν συνάδουν με τις αντιλήψεις σου μπορείς να τελειωθείς. Με τη βοήθεια πολλών αντιθετικών και αρνητικών πραγμάτων και επιστρατεύοντας κάθε λογής εκδηλώσεις του σατανά, τις ενέργειες, τις κατηγορίες, τις ενοχλήσεις και τις απάτες του, ο Θεός σου δείχνει ξεκάθαρα το αποκρουστικό πρόσωπο του σατανά και με αυτόν τον τρόπο οδηγεί στην τελείωση την ικανότητά σου να διακρίνεις τον σατανά, έτσι ώστε να τον μισήσεις και να τον απαρνηθείς.